Θα πάμε στα Χανιά, θα πάμε να συνομιλήσουμε και να συναντήσουμε την κυρία Πολύμνια Σκλαβάκη, η οποία είναι διευθύντρια βέβαια της Διεύθυνσης Δασών Χανίων. Έχουμε ξανασυνδεθεί, έχουμε ξανασυνομιλήσει. Αφορμή της συζήτησης είναι κάποιες ζημιές στο φαράκι της Σαμαριάς από την κακοκαιρία, από τον Μπάλο. Η κυρία Σκλαβάκη, να την καλησπερίσουμε. Καλησπέρα. Και να την ευχαριστήσουμε πολύ. Καλησπέρα σε όσους μας ακούνε από τα Χανιά. Για πείτε μας λίγο, παρέμεινε κλειστό το φαράγγι της. Πράγματι, ναι. Μιλάμε για Οκτώβρη, έχει σημασία, Οκτώβρη ναι. Μήνα, δηλαδή μια περίοδο που πάντα περιμένουμε ότι μπορεί να υπάρξουν έντονα καιρικά φαινόμενα. Τώρα, για αυτό το συγκεκριμένο Οκτώβρη, πράγματι η κακοκαιρία ο Μπάλος, όπως είπατε, μας δημιούργησε πρόβλημα με αποτέλεσμα 4 μέρες, 14, 15, 16, 17 του μηνός, το φαράγγι να είναι κλειστό. Οι λόγοι προφανείς, δηλαδή καταρχήν τις πρώτες μέρες, τις δύο πρώτες μέρες είμαστε μέσα στην κακοκαιρία και στις επόμενες είμαστε σε στάδιο να αποκαταστήσουμε τις ζημιές που είχαν προκληθεί. Σε κάτι μονοπάτια, σε συγκεκριμένα μονοπάτια. Φυσικά, αν δεν κάνω λάθος. Πούμε λοιπόν ναι. Ότι μιλάμε για το κεντρικό μονοπάτι που είναι απαραίτητο να υπάρχει βατότητα σε αυτό. Ναι. Να πούμε επίσης ότι όταν αναμένουμε μια κακοκαιρία αυτή την περίοδο, κάποιες ξύλινες κατασκευές, γεφύρ για παράδειγμα, απομακρύνονται για να μην τα πάρει το ποτάμι. Άρα λοιπόν επανατοποθετούνται. Ναι. Επίσης είχαμε προβλήματα και στα κυκλειδώματα κατά μήκος του πάλι του κεντρικού μονοπατιού, αλλά κυρίως δώσαμε βαρύτητα στη βατότητα, διότι χωρίς αυτή προφανώς υπάρχει πρόβλημα για τη ροή των επισκεπτών που είναι πάρα πολύ αυτή την περίοδο. Είχαμε κάποιες κατολιστήσεις. Προφανώς είχαμε ναι. Ολισθήσεις εδαφών, είχαμε φερτά μέσα στο μονοπάτι, είχαμε ανάλογα τη θέση που βρισκότανε, από μεγαλύτερες ποσότητες μέχρι λιγότερα, και έτσι ήταν αδύνατο να είναι ανοιχτό εκείνες τις μέρες. Είχαμε επίσης τα ξύλινες κατασκευές που δεν απομακρύνονται, χρειαζόταν ενίσχυση ακόμα και στις βασικές που ξέρετε, τη γέφυρα, στις πόρτες για παράδειγμα. Ναι. Ενίσχυση προκειμένου να οι βάσεις τους, δηλαδή τα στηρίγματα που παχτώνται στο έδαφος, προκειμένου να είναι ασφαλή για τη διέλευση των επισκεπτών. Αυτό ήταν και ο λόγος που τον Οκτώβριο παρέμεινε κλειστό το φαράγγι. Και βέβαια να πούμε ότι είμαστε σε διαρκή ετοιμότητα, προκειμένου να παρακολουθούμε τα καιρικά φαινόμενα, ναι. τα οποία αρκετές φορές στο φαράγγι της Σαμαριάς είναι διαφορετικά από τις άλλες περιοχές. Δηλαδή μπορεί να διαψευστούν κάποιες φορές οι μετεωρολογικές προβλέψεις. Κυρία Σκλαβάκη, έχει επιστρέψει η ομαλότητα στο φαράγγι? Φυσικά. Είναι ανοιχτά. Φυσικά είναι ανοιχτά και αυτό που πρέπει να δούμε και να τονίσουμε είναι ότι το ενδιαφέρον των επισκεπτών είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αν μιλάμε ότι σήμερα πέρασαν σχεδόν 900 άτομα, ναι. 880 από τη βόρεια είσοδο συγκεκριμένα, χθες ήταν 1350 και στις 13 του μήνα είχαμε από τη βόρεια είσοδο 1700 άτομα, δηλαδή μιλώ για τη βόρεια είσοδο με δεδομένο ότι αυτοί οι άνθρωποι μπήκαν από το ξυλόσκαλο και διέσχισαν όλο το φαράγγι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πάρα πολλούς ξένους επισκέπτες, και οι λόγοι που και εμείς θέλαμε να ανοίξει το φαράγγι με σημαντικές προσπάθειες όλων των εργαζομένων που είναι μέσα και των εργαζομένων κυρίως της υπηρεσίας μας, αλλά και άλλων εργαζομένων που συνέβαλαν, ναι. δηλαδή αυτούς που είναι στην καθαριότητα, στο υγειονομικό, όλοι προσπάθησαν, ο καθένας όσο μπορούσε, προκειμένου να ανοίξει το φαράγγι, ήταν έντονο που υπάρχει ο κόσμος να περάσει το φαράγγι αυτή την περίοδο. Κυρία Σκλαβάκη, μέχρι πότε θα παραμείνει ανοιχτό το φαράγγι? Το φαράγγι θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι στις 31 του Οκτώβρη, εάν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν. Γι' αυτό και οι συντονίστες από την Κεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης υπέγραψε την παράταση, γιατί μιλάμε για την περίοδο του δεύτερου 15ημέρου του Οκτωβρίου. Βγαίνει ειδική απόφαση
ότι είναι ανοιχτό εάν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. Το επιτρέπουν. Και άρα λοιπόν, αν ο καιρός είναι καλός, ευελπιστούμε να είναι καλός για τους ανθρώπους που έχουν έρθει στην Κρήτη και θέλουν να επισκεφτούν τη Σαμαριά, θα είναι ανοιχτό μέχρι τις 31. Εγώ κρατώ μετά, όμως, και τα... δεν γίνεται. Μετά λόγω καιρικών συνθήκων εισερχόμαστε. Όχι, και μετά έτσι αλλιώς υπάρχει απαγόρευση γι' αυτό. Θα πρέπει να και ο κανονισμός λειτουργίας αλλά και οι διεθνείς δεσμεύσεις που έχει ο χώρος μέχρι σήμερα απαγορεύουν να είναι ανοιχτό μετά τις 31 το Οκτώβρη, ακριβώς γιατί μιλάμε για ένα εθνικό δρυμό, το οικοσύστημα πρέπει να ησυχάσει, σωστά, να αρπαχθεί και ό,τι και να γίνει, αν δηλαδή στο μέλλον υπάρξει κάποια επιμήκυση, το οποίο δεν αποκλείεται, αλλά πρέπει να είναι μέσα από σχετικά διαχειριστικά σχέδια, ειδικές μελέτες, ώστε σε καμία περίπτωση να μην κινδυνεύει το λόγο οικοσύστημα. Να σεβαστούμε το οικοσύστημα. Αρκετά το ταλαιπωρήσαμε εντός εισαγωγικών, με αγάπη πάντα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά πρέπει να ξεκουραστεί και να ανασάνει. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Σκλαβάγη. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και ας ελπίσουμε ότι και μετά το τέλος της περίοδου να συνεχιστεί έτσι η διαδικασία, να είναι καλός ο καιρός και βέβαια, όλος ο κόσμος που επιθυμεί να επισκεφτεί τον Εθνικό και Δήμο και να τα ξαναπούμε και μέσα από την εκπομπή. Και φυσικά, ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ.